Η Λουκία Παπαδάκη σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη μιλάει πρώτη φορά για την ευτυχία που ζει στο πλευρό του επί τρία χρόνια συντρόφου της, για τον αγαπημένο της γιο αλλά και την επιστροφή της στην τηλεόραση μέσα από το πετυχημένο σύριαλ Συμμαθητές. Χαίρομαι. Χαίρομαι πολύ γιατί είναι πολύ ωραία η συγκυρία. Είμαι από τους ανθρώπους, από τους ηθοποιούς που αγαπούν την τηλεόραση, παρότι δεν ξεκίνησα από εκεί. Ίσως είμαι από τους λίγους ηθοποιούς που αγαπούν την τηλεόραση. Ή είμαι η μόνη που το λέει. Και δεν υπάρχει κανένα νόημα να κάνεις αυτή τη δουλειά, αν δεν περνάς καλά. Γιατί είναι ένα παιχνίδι. Και το κάνεις για να το απολαύσεις. Γιατί πρέπει να είσαι πολύ λοξός, πολύ βλαμμένος για να κάνεις αυτή τη δουλειά. Γιατί οι χαρές αυτής της δουλειάς είναι αυτές. Είτε ένας όμορφος ρόλος, ένας ρόλος που παίζεις και κυρίως οι άνθρωποι που σε περιβάλλουν και δουλεύουν μαζί σου. Εδώ και τρία χρόνια υπάρχει ένας άνθρωπος που έχει αλλάξει τη ζωή σας, ο κύριος Τίμος Τζάνες. Νομίζω ότι όταν θα ακούσει το όνομά του στην τηλεόραση θα του σηκωθούν οι τρίχες. Είναι πολύ διακριτικός άνθρωπος, είναι ένας γνωστός επιχειρηματίας, αλλά έχει γραφτεί. Δεν είναι κάτι κρυφό. Δεν κρυβόμαστε, εντάξει. Όσους έχουμε σκοτώσει, τους έχουμε εξαφανίσει, δεν τους βρήκανε. Μια χαρά. Θέλω να μου πείτε πώς αισθάνεστε. Είστε ευτυχισμένοι? Ναι, είμαι ευτυχισμένη. Είμαι ισορροπημένη, έχω την υγεία μου, έχουμε την υγεία μας όλοι σαν οικογένεια, σαν σύνολο ανθρώπων. Και από εκεί και πέρα όλα είναι εφικτά, όλα είναι δυνατά και όλα είναι, έχουν φως. Σκέφτεστε το γάμο? Σας έχει γίνει πρόταση γάμου? Ο γάμος δεν ξέρω αν σκέφτεται εμένα. Τον ρωτώ επανειλημμένος, αλλά δεν είναι φοβερό, δεν μου απαντάει. Επιμένει να μην μου απαντάει. Είναι ο γάμος. Όχι, τώρα σκέφτεστε? Δηλαδή θα θέλετε, θα λέγατε ναι αν σας γινόταν πρόταση από τον σύντροφό σας? Γιατί να πω όχι? Γιατί δεν πω. Όχι, σε αγαπώ, σε λατρεύω, αλλά δεν σε θέλω. Όχι, σαφώς. Θέλω να μου μιλήσετε τώρα για τον άλλον άντρα της ζωής σας, το γιο σας. Ο οποίος έχει μεγαλώσει πάρα πολύ, είναι σχεδόν 18. Ναι, είναι στα 18. Είναι τρίτη ηλικίου. Έχω μεγαλώσει έναν άνθρωπο με αρχές. Και με ήθος. Η γνωστή ηθοποιός ως τηλεοπτική μητέρα της Μαριάννας του Μαζάτου, μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής, αποκαλύπτει τις ανατρεπτικές εξελίξεις στο σύριαλ Συμμαθητές. Έρχεστε να αναστατώσετε τη ζωή της Μαριλένας. Όλης της οικογένειας, της Μαριλένας που έχει κάνει τη δική της οικογένεια, τη δική της ζωή, η οποία είναι και αυτή που θυμάται τα περισσότερα, γιατί ήταν μεγάλη αρκετά, σαν παιδί ας πούμε, μεγάλο παιδί, και θυμάται το πώς χάθηκε από τη ζωή της μητέρα της. Αλλά τα γεγονότα και η ιστορία περιπλέκεται τόσο πολύ και είναι τόσο έτσι ευνηδιαστικές οι εξελίξεις που νομίζω ότι όπως κάνει κέφι σε εμάς που το δουλεύουμε, θα κάνει και πάρα πολύ κέφι στους τηλεθεατές. Θα δει. Θα μας αποκαλύψετε πάντως πολλά για τη ζωή σας, την κρυφή ζωή σας, γιατί όλοι σας είχαν ότι ήσασταν, ότι δεν ήσασταν στη ζωή, ότι είχατε πεθάνει. Ναι, δεν πέθανα. Αλλά ακόμα και οι συνθήκες του ότι δεν πέθανα είναι μυστηριώδεις. Είναι περίεργες. Είναι ακραίες. Εξελίξεις θα υπάρχουν ανάμεσα στη Μαριλένα και στον Ανδρέα, στο Μάριο Αθανασίου και στη Μαριάννα του Μαζάτου ως τηλεοπτικό ζευγάρι στους Συμμαθητές? Εξελίξεις, εσείς φαντάζομαι ότι θα συνεχίσουν τη συνεφένεια ζωή του μεγάλου έρωτα που ζουν. Και δεν έχει αλλάξει κάτι σε αυτό. Τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε ή μέχρι τη στιγμή που έχουμε κάνει τα γυρίσματα. Επιτέλους, Χριστινάκη μου, δεν ξυπνάς από το μαύρο χάρα μου. Και φαίνεται πως σε χαίρεσαι γι' αυτό. Όλα καλά. Μη σκεφτόμαστε τίποτα ανάποδο. Δεν θα περάσει τίποτα στραβό. Όλα θα πάνε καλά.